Να ανοίξουμε μία παρένθεση. Πάμε στο Παλέκαστρο, στην Σιτία. Σήμερα γιώτα παραγντοποιήθηκαν 146 rapid test. Ο κύριος Νίκος Χατζηδάκης, ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας Παλεκάστρου. Τι κάνετε, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλά εσείς, τι κάνετε. Μια χαρά, 146 τεστ σήμερα, κανένα θετικό, σωστά. Όπως ακριβώς τα λέτε, 145 άτομα, συν ένα το δικό μου, 146. Λάβαμε το αισιόδοξο μήνυμα από τον ΕΟΔΗ, ότι υποβληθήκαμε σε τεστ, και το αποτέλεσμα ήταν αρνητικό. Είναι μία ανάσα για την περιοχή. Μία περιοχή η οποία βρέθηκε στο επίκεντρο τις τελευταίες εβδομάδες και φαίνουμε ότι σιγά σιγά μπαίνεται σε ένα ρυθμό κανονικότητας. Έτσι δείχνουν τα πράγματα. Υπό την αιγίδα, όπως ξέρετε, της 7ης ΥΠΕ, η κινητή μονάδα του Κόμι Λασιθίου με την κυρία Καρπούζη επικεφαλής, παρουσία της κυρίας Λένας Μπουρβουδάκη, τη αναπληρώτρια διοικήτρια του νοσοκομείου Σιτία τη Μαρία Δαρατσινού, πρόεδρο τη Επιτροπή Λοιμώξεων του νοσοκομείου μα κυρία Καταξάκη, όλο ο κόσμο ήταν εδώ σήμερα. Του ευχαριστούμε. Πραγματοποιήθηκε λοιπόν αυτό το επαναληπτικό τεστ. Το αποτέλεσμα, όπω βλέπετε, μου δίνει το έβνασμα να ευχαριστήσω καταρχά του συγχωριανού μου, που βοήθησαν με τη στάση τους να φτάσουμε ως εδώ. Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε πολύ περισσότερο κόσμο. Η αρχική πρόσκληση που κάναμε στον κόσμο μιλούσε για 200 άτομα για να μην γίνει συνωστισμός. Το συνεργείο μας είχε διαβεβαιώσει ότι ήταν προετοιμασμένοι να προβούν σε μεγαλύτερο αριθμό αν αυτό απαιτούντο. Θα υπάρξει επανάληψη της διαδικασίας, γνωρίζετε. Ορίστε. Θα υπάρξει επανάληψη διαδικασία, θα έχουμε και άλλους έλεγχους στο επόμενο διάστημα. Τι προβλέπει ο σχεδιασμός? Όχι, αυτό δεν το γνωρίζουμε. Ναι. Δεν μπορώ να σας το πω εγώ. Έτσι. Εκτιμώ ότι το δείγμα είναι αντιπροσωπευτικό. Μάλιστα. Επειδή προσήλθαν για τεστ άτομα από το στενό περιβάλλον των κρισμάτων, άτομα που είχαν ξαναελεχθεί, άτομα που δεν είχαν ξαναελεχθεί. Αυτό. Το σκληρό lockdown όμως στην περιοχή συνεχίζεται, τουλάχιστον μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα, σωστά? Μέχρι τη Δευτέρα λοιπόν, όπως σωστά το είπατε, συνεχίζεται το σκληρό lockdown. Τα αποτελέσματα της δεύτερης και της τρίτης μέτρησης των λιμάτων του οικού φορτίου της περασμένης εβδομάδας που βγήκαν χθες παρέμειναν στα ίδια επίπεδα με την αρχική πρώτη μέτρηση της εβδομάδας των φώτων. Μάλιστα. Το αισιόδοξο μήνυμα σε αυτό είναι ότι δεν υπάρχει αύξηση. Που σημαίνει δεν υπάρχει αύξηση της διασποράς. Δεν πρέπει όμως σε καμία περίπτωση να εφησυχάσουμε και να χαλαρώσουμε τα μέτρα τουλάχιστον για τις επόμενες μέρες μέχρι τη Δευτέρα. Κύριε Χατζηδάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας. Καταγράφουμε το ρεπορτάζ σας. Ελπίσουμε τα επιδημιολογικά δεδομένα να έχουν το πρόσημο το σημερινό. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Γι' αυτό ευχόμαστε. Να είστε καλά. Γεια σας.